Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ποτέ δεν κρύβεται και ποτέ δεν μασάει τα λόγια του, για να συζητήσουμε την επικαιρότητα αλλά και το κυβερνητικό έργο μέχρι σήμερα. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι είστε πολύ πιεσμένος, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτό το τραγικό γεγονός. Ευχαριστώ πολύ για το αρχικό σας σχόλιο ότι ποτέ δεν κρύβομαι και ποτέ δεν μασάω τα λόγια μου. Θα ήθελα λίγο να σας πω την αλήθεια σε αυτό. Απασχολεί και εμένα και τους συνεργάτες μου και ενδεχομένως και τους σοφόρους μου, γιατί και σε αυτή τη συγκυρία επέλεξα εγώ να βγω μπροστά περισσότερο και δεν έχω καμία αρμοδιότητα στον ΟΣΕ και να εξηγήσω στον κόμμα τι πραγματικά συνέβη. Και πολλοί με αντιπαραβάλλουν με άλλους οι οποίοι επιλέγουν σταθερά να κρύβονται. Θέλω λοιπόν να είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό. Και η παραταξιακή μου λογική και η πολιτική μου ιδιότητα και η συνείδησή μου με επιβάλλουν πάντα να προτάσω το γενικό και εθνικό συμφέρον παρά το ιδιωτελές. Το ιδιωτελές συμφέρον του πολιτικού είναι να κρύβεται. Γιατί αν ο πολιτικός κρύβεται, δεν ενοχλεί κανέναν. Και αν δεν ενοχλεί κανέναν, η πολιτική του αδρομία γαλήνια προχωράει μπροστά με υψηλή δημοφιλία. Όμως, οι εξελίξεις γίνονται ερήμην του και τελικά δεν είναι χρήσιμος ούτε στην παράταξη ούτε στην πατρίδα. Είναι χρήσιμος στον εαυτό του. Έχω επιλέξει να είμαι χρήσιμος στην παράταξη ή στην πατρίδα. Δεν με ενδιέφερε ποτέ αν θα εκλεγώ πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, ούτε αν θα είμαι πρώτος στην δημοφιλία, δεύτερος ή τρίτος. Με ενδιαφέρει να κάνω καλό στον τόπο μου. Άρα, καθήκον του πολιτικού είναι να μην κρύβεται και καθήκον των πολιτών να ξεχωρίζουν ποιοι κρύβονται. Και δεν λέω περισσότερα. Τώρα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαφορετικά τη συζήτηση, αλλά δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και να μην σας ρωτήσω ποια είναι η δικιά σας άποψη για αυτό το τραγικό και θλιβερό γεγονός που συνέβη στη χώρα μας. Για να φτάσουμε σε αυτό το συγκλονιστικό δυστύχημα, έχει υπάρξει μια αλληλουχία γεγονότων που όλα τελικά συντέλεσαν το καθένα στο μέτρο του για να φτάσουμε εδώ. Κάποια γεγονότα αφορούν τις κυβερνητικές ευθύνες και τις παρούσεις και των προηγουμένων κυβερνήσεων. Εγώ θα μείνω στις παρούσεις τις οποίες έχω την τιμή να συμμετέχω και έχει νόημα να το πούμε, σε υπηρεσιακό επίπεδο και σε επίπεδο ατομικό του συγκεκριμένου σταθμάρχου. Το παίρνω ανάποδα. Μετά τη δημοσίευση των ηχητικών αποσπασμάτων, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία συζήτηση ως προς το αν ο σταθμάρχης έκανε ανθρώπινα λάθη, ούτε καν ανθρώπινο λάθος. Ο άνθρωπος αυτός αποδεικνύεται ότι δεν είχε ιδέα. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Είχε κάνει το ίδιο λάθος λίγα λεπτά πριν, δεν καταλάβαινε πριν να κάνει το κλειδί, δεν καταλάβαινε πώς δουλεύει η κονσόλα, δεν καταλάβαινε σε ποια γραμμή έστειλε το τρένο. Μέχρι την ώρα του δυστυχήματος δεν είχε καταλάβει ότι το τρένο είχε πάει σε λάθος γραμμή, δεν κοίταγε την κονσόλα. Ακούω την υπερασπιστική του γραμμή ότι φλάσαρε το κλειδί. Καταλαβαίνει ο καθένα μας ότι αν πράγματι φλάσαρε το κλειδί, θα έπρεπε να έχει φωνάξει τον τεχνίτη να το φτιάξει, υπάρχει πρωτόκολλο και γι' αυτό. Προφανώς είναι μια υπερασπιστική του γραμμή, το καταλαβαίνει κάποιο διχητικά που μιλάει. Δεν χρειάζεται να μακρηγορούμε, ήταν ο απόλυτος ακατάλληλος άνθρωπος για να πάρει αυτό το ρόλο. Άρα εδώ προκύπτει ένα δεύτερο ερώτημα. Πώς πήρε αυτή τη θέση ο άνθρωπος? Ωραία. Από την κινητικότητα έκανε τα χαρτιά του και τον πήρε η κινητικότητα και τον έβαλε αυτή τη θέση. Μα φτάνει αυτό για να γίνει σταθμάρχης? Όχι. Πέρασε από μια υπηρεσιακή επιτροπή του ΟΣΕ που τον έκρινε κατάλληλο. Μετά πήγε σε ένα σχολείο που επί 7 μήνες, 7 ώρες την ημέρα, επί 6 μέρες την εβδομάδα. Του δώσαμε μια πιστοποίηση. Πέρασε από γιατρούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, παθολόγους, καρδιολόγους, καθηγητές. Δώσαμε πιστοποίηση. Κανείς δεν κατάλαβε ότι αυτός δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Μετά είναι η υπηρεσιακή του προϊστάμενη. Αν δείτε το ηχητικό από το προηγούμενο παρολίγον δυστύχημα με τον προαστιακό, ο διάλογος των μηχανοδηγών ήταν και λίγο περιπεκτικός. Πάμε να προλάβουμε αυτά που λάζει, γιατί αυτό θα μας στείλει πάνω μας ένα τρένο. Δηλαδή είχαν καταλάβει οι συναδελφοί του ότι ο άνθρωπος δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Ωραία, και έχει το προϊστάμενό του, ενώ ξέρει ότι δεν κάνει αυτή τη δουλειά και τον βάζει στη θέση και μάθει 5 συναγωγούνα βράδια. Και μετά οι άλλοι συναδελφοί του, που είναι εκεί και δεν πήγανε ή φύγαν νωρίτερα. Καταλαβαίνουν ότι έχουν έναν άνθρωπο εκεί παντελώς ακατάλληλο. Σηκώνονται και φεύγουν και αφήνουν τον ακατάλληλο άνθρωπο να διαχειριστεί τη ζωή των ανθρώπων. Εμένα όλο αυτό μου φαίνεται ένα σύστημα τελείως άπιο και τελείως λάθος. Πρέπει να ελεγχθούν όλοι. Ποιος τούτος την πιστοποίησε, πώς τούτος την πιστοποίησε, αφού δεν ήξερε να βλέπει την κονσόλα. Άρα όλο το σύστημα είναι προβληματικό. Κυβερνητική ευθύνη. Κυβερνητική ευθύνη είναι γιατί δεν ολοκλήρωσε το έργο της τηλεματικής. Γιατί εδώ υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα. Αν υπήρχε τηλεματική και λειτουργούσε, δεν θα το είχαμε δει στην τηλεματική. Η αλήθεια είναι πως ναι. Αν υπήρχε τηλεματική, θα φαινόταν ότι το τρένο είναι σε λάθος γραμμή και προφανώς θα είχε επέμβει κάποιος από την Αθήνα. Παραπάνω από τον σταθμάρχη αυτόν, ο οποίος είναι εκτός του πιο χρόνου. Και αυτή είναι η ευθύνη της κυβερνήσεως, που δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το 100% της τηλεματικής σε αυτά τα 4 χρόνια.
Δεν θέλω να πω δικαιολογίες, ΤΕΜ, στάσεις, εταιρείες. Όλα αυτά γίνανε. Θα είπα, το έχουμε τελειώσει. Είναι η απάντηση. Και αυτό είναι το δικό μας μερίδιο της ευθύνης. Αυτό που ανέλαβε ο Κώστας Καραμαλής παρετούμενος. Αυτό είναι το συγγνώμη του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι ειλικρινές. Διότι αυτό είναι το δικό μας μερίδιο. Δεν θέλω να επισέλθω. Τι να πω τώρα στους γονείς, ότι επειδή το ελεκτικό συνέδριο καθυστέρησε ή επειδή οι εταιρείες τσακώνονταν ή επειδή πήγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ή... Δεν έχουν σημασία. Για να χάσουν τα παιδιά τους. Τώρα τι άλλο να πούμε τώρα ή να είχαμε να λέγαμε. Μόνο σκύβεις το κεφάλι, λες παιδιά ντρέπομαι, συλληπιτήρια και τι να σας πω. Πάντως όλα αυτά μαζί συμποσούμενα οδήγησαν τελικά σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αν θα μου πείτε να σας πω το κύριο βάρος εδώ είναι σίγουρα στο σταθμάρχη. Διότι να το πω και διαφορετικά. Τα τρένα, η γραμμή μας είναι η ίδια την εποχή του Χαριλάου Κούμπη. Έχουν περάσει αυτά τα 140 χρόνια χιλιάδες τρένα. Τι σιγουρόταν τα τρένα μεταξύ τους. Είναι προφανώς εκεί βρέθηκε ο απολύτως ακατάλληλος άνθρωπος στην απολύτως ακατάλληλη για αυτόν θέση. Άρα την κύρια ευθύνη έχει αυτός και αυτό τον έβαλε. Μα δεν τον είδε ότι δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Κύριε Υπουργέ, και ο Πρωθυπουργός και εσείς και η κυβέρνηση ζητήσε συγγνώμη. Υπάρχει μια ανάκτηση στον κόσμο για αυτό το θέμα, γιατί είστε στο τέλος μια διακυβέρνηση που, όπως είπατε και δεν κρυφτήκατε και πάλι, έπρεπε να έχετε κάνει κάποια πράγματα. Τώρα η ερώτηση είναι, θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο? Κοιτάξτε, όπως είδατε, ήδη η κυβέρνηση έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για τον νέο υπουργό του κ. Γεραπετρίτη. Θα ανακοινώσουν προφανώς και μέτρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν μου αρέσουν οι μεγαλοστομίες στην πολιτική. Ο ΣΕ, ξέρετε, ήταν ένα πολύ προβληματικό πράγμα εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα. Όσοι ασχολούμαστε λίγο με τα δημόσια πράγματα, δεν ήταν γίνει προς ανάπτυξη, αν το ξέρεις. Ξέρετε, ο ΣΕ ήταν το πιο προβληματικό κομμάτι του ελληνικού δημοσίου. Δεκαετίες. Έχουν προσπαθήσει διαδοχικές κυβερνήσεις να το φτιάξουν, διαδοχικοί υπουργοί μεταφορών, άλλοι με μεγαλύτερη, άλλοι με μικρότερη επιτυχία. Θέλω να πιστεύω ότι η βούληση όλων μας να μην επαναληφθεί ποτέ ένα τέτοιο δυστύχημα θα μας δώσει τη δύναμη να το καταφέρουμε. Και έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα το κάνει. Κύριε Υπουργέ, έχετε κάνει ένα μεγάλο έργο στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, στον τομέα της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Φοβάστε, και κλείνω με αυτή την ερώτηση, με αυτό το θέμα, εάν ο εκτροχιασμός του τρένου εκτροχιάσει την οικονομία σε έναν βαθμό, διότι πολλοί φοβούνται ότι το κοινό αίσθημα θα φοβήσει ότι μπορεί να υπάρχουν πιθανώς και άλλα προβλήματα σε άλλους κλάδους. Και δεν θα ήθελα να προτάξω τις οικονομικές επιπτώσεις του δυστυχήματος, γιατί εδώ το πρώτο είναι οι ανθρώπινες επιπτώσεις του δυστυχήματος. Στις οικογένειες, συγγενείς, φίλους των ανθρώπων που χάθηκαν πάνω κάτω τόσο άδικα, ασφαλώς θα υπάρξουν και οικονομικές επιπτώσεις. Και μόνο τα τρένα δεν λειτουργούν για τόσες μέρες είναι μια οικονομική επίπτωση. Και μόνο η αρνητική δημοσιότητα που πήρε πάλι η Ελλάδα παγκοσμίως είναι μια αρνητική επίπτωση. Άρα ναι, θα έχει κάποια βλάβη στην οικονομία. Το αν θα είναι μεγάλη ή μικρή, πάλι ο Μάσκ εξαρτάται. Αν η χώρα παρασυρθεί σε μια τοξικότητα, σε επεισόδια, σε ύβρι μεταξύ μας, σε αστάθεια, αυτό θα πολλαπλασιάσει την οικονομική επίπτωση. Αν η χώρα κρατήσει την ψυχραιμία της, σηκώνουμε τα μανία και δουλέψουμε και δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο προέκυψε, γιατί προβλήματα έχουν πάντα φέρνει η ζωή και ο χρόνος, τότε αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα προς στιγμή και θα ήθελα να μου πείτε το κυβερνητικό σας έργο. Είστε μια κυβέρνηση των μεταρρυθμίσεων. Ποια θεωρείτε ότι θα είναι η μεταρρύθμιση που θα μείνει από αυτή την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Χθες ανακοίνωσε η Ελστάτ τα πρώτα στοιχεία, τα πρώιμα στοιχεία για την ανάπτυξη του 2022. Έλεγα από την αρχή θα φτάσουμε στο 6%, έδωσε 5,9. Είναι τα πρώιμα στοιχεία, με βέβαιο στον Οκτώβριο, στην αναθεώρηση θα πάμε και λίγο παραπάνω. Με βέβαιο θα γράψουμε το 6 για το 2022. Όλα τα στοιχεία που έχουμε εδώ λένε για 6,1. Που είναι μια από τι μεγαλύτερε οικονομικέ επιτυχίε των τελευταίων ετών. Η Ελλάδα σε καταλέγεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στι πρώτε σε ανάπτυξη χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ήρθε από μόνο του, ήρθε μετά από πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Πάμε στι μεταρρυθμίσει. Το Υπουργείο αυτό είχε την ευθύνη και ψήφισε πάνω από 20 νομοσχέδια. Είχα την τιμή να είμαι ο εισηγητής των νομοσχεδίων αυτών. Για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον πολιτικό Economist, την τριετία η Ελλάδα ανέβηκε 16 θέσεις, είχε τη μεγαλύτερη βελτίωση οικονομικού κλίματος από όλες τις χώρες του κόσμου. Τι πρακτική χρησιμότητα έχει αυτό? Ότι αυξήθηκαν οι επενδύσεις. Όπως είδατε, η αύξηση του ΑΕΠ προήλθε κυρίως την αύξηση των επενδύσεων. Η αύξηση των επενδύσεων γιατί έγινε? Γιατί φτιάξαμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και άρα δημιουργήσαμε τις συνθήκες για να έρθουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Άρα η βασική μας μεταρρύθμιση ήταν η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα που οδηγεί σε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και σε μεγάλη αύξηση του καθαρίσματος του εθνικού προϊόντος. Άρα σε περισσότερες ευκαιρίες δουλειάς για τους νέους ανθρώπους και σε καλύτερες συνθήκες ζωής για τους Έλληνες πολίτες.
Βλέποντας το δικό σας προσωπικό site, έχω δει ότι στο πρώτο εξάμηνο έχετε ανακοινώσει 110 στόχους που πετύχατε. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε πετύχει και για τους οποίους είστε περήφανοι και θα θυμάστε? Ας πούμε 3. Πρώτα απ' όλα το ελληνικό. Δεν μπορώ να το αφήσω εκτός. Είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα από την είδηση του ελληνικού κράτους, 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλοι πιστεύουν ότι θα είναι στο γεωφύλι της Άρτας και ποτέ δεν θα γίνει. Τώρα το ελληνικό προσχέδιο προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Οι μπουλντόζες είναι εκεί σκάβουν, ο δρόμος σκάβεται, τα θεμέλια του πύργου μπήκανε, τα ακίνητα όλα έχουν προπολιθεί. Πάει πάρα πολύ γρήγορα. Το καζίνο προχωράει. Άρα μέσα στο τέλος του 25 θα είναι το ελληνικό έτοιμο και επισκέψιμο στον κόσμο να πάει να το περπατήσει και να το χάρει. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Μαζί με τον άμεσο όμως συνεργάτη, τον Νίκο Παθανάση, ξεδιλήξαν αυτό το κουβάρι και έγινε πραγματικότητα. Το δεύτερο είναι η μεγάλη απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Παραλάβαμε την Ελλάδα σταθερά στις τελευταίες θέσεις απορρόφησης του ΕΣΠΑ από πάντα και είμαστε σταθερά στην πρώτη θέση από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και για το νέο ΕΣΠΑ, ενώ η Ελλάδα παρουσιακά ήταν η τελευταία χώρα που μπορούσε να ξεκινήσει διαδικασίες, γίναμε η πρώτη χώρα που γίνει διαδικασίες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου αρέσει να έχω συμβάλει στο να είναι η Ελλάδα πρώτη και όχι τελευταία. Με ευχαριστεί, με κάνει περήφανο. Θέλω η Ελλάδα μας να είναι πρώτη και όχι τελευταία. Και το τρίτο, θα έλεγα ότι είναι οι πραγματικές δουλειές που δημιουργήσαμε. Θα φέρω ως σύμβολο αυτόν τα ναυπηγεία. Μπήκα στο Υπουργείο με 3 ναυπηγεία κλειστά και θα φύγω με 3 ναυπηγεία ανοιχτά. Δεν άκουσα όμως τίποτα για τις ασφάλειες. Τον Απρίλιο του 19, σε μια εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, είχατε πει ότι πριν γίνει την κυβέρνηση. Όχι, ήμουν κυβέρνηση και ήταν λίγο μετά τις εκλογές αυτό. Είχε γίνει στο Μέγαρο Μουσικής, αν θυμάμαι καλά, και πρέπει να ήταν Νοέμβριο του 19. Όχι, μιλάω για τον Απρίλιο, πριν γίνεται κυβέρνηση, όταν είχατε πει ασφαλιστές, σας ζηλεύω. Σήμερα. Α, λέτε, εγώ έλεγα για τη δήλωση που λέγανε θα βάλουμε τις φορολογικές απαλλαγές. Okay. Σήμερα ζηλεύετε τους ασφαλιστές. 100%. Δεν μπορείτε να βρουν οι ασφαλιστές πιο φιλικοί προς αυτούς κυβέρνηση, γιατί πιστεύουμε στην ιδιωτική ασφάλεια εμείς πάρα πολύ. Τώρα, κάναμε όσα θέλαμε, όχι είναι απάντηση. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν το λέω ως δικαιολογία, το λέω απλώς για να το καταλάβετε. Όταν ανακοίνωσα με εντολή του Πρωθυπουργού θα θεσμιστούν οι φορολογικές απαλλαγές για την ασφάλεια των κατοικιών κτλ. Ή όταν φτιάξαμε προγράμματα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για να εγγυηθούμε ασφαλιστήρια συμβόλαια, κυρίως την κλιματική αλλαγή, δεν είχε ξεκινήσει ο COVID. Λίγες εβδομάδες μετά από αυτές τις ανακοινώσεις ξεκίνησε ο COVID. Όταν ξεκίνησε ο COVID, συνέβησαν δύο πράγματα. Το πρώτο, όλη μας η συγκέντρωση πήγε σε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ζέοντα προβλήματα που έφερε η πανδημία, που για μας εδώ στο Υπουργείο ανάπτυξη ήταν ένα τσουνάμι. Ο κόσμος δεν ξέρει, ο κόσμος έβλεπε μόνο το υγειονομικό σκέλος, που είναι αυτό που είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αναμφίβολα, γιατί πάντα μας ενδιαφέρει πρώτα η ανθρώπινη ζωή. Όμως για φανταστείτε ότι το δεύτερο Υπουργείο που αντιμετώπισε τον COVID μετά το Υπουργείο Υγείας ήταν το Υπουργείο Ανάπτυξης. Διότι εμείς είχαμε να λύσουμε το μεγάλο γρίφο. Πώς θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις χωρίς να χαθούν οι θέσεις εργασίας, πώς να πεθάνουν επιχειρήσεις. Φτιάξαμε την επιστρεπτέα προκαταβολή με το Υπουργείο Οικονομικών, φτιάξαμε τα εγγυημένα δάνεια με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, φτιάξαμε τα τεπίχνητα με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, φτιάξαμε τους όρους που ανοίγαν τα εστιατόρια με τον ΓΕΣΕΒΕ, κάναμε όλα τα πρωτόκολλα, κάναμε όσα κάναμε. Αυτό μας έφεγε ένα χρόνο περίπου, ασχολούμαστε μόνο με αυτά. Και κυρίως αυτά μας δέσμευσαν και πάρα πολλούς πόρους. Βγάλαμε το ΕΣΠΑ για τα ξενοδοχεία, βγάλαμε το ΕΣΠΑ για τα εστιατόρια. Γιατί τα κάναμε όλα αυτά? Γιατί θέλαμε όταν θα είμαστε έτοιμοι να ξανανοίξουμε την οικονομία, να υπάρχουν επιχειρήσεις να δουλέψουν την οικονομία, την πάνε μπροστά. Δούλεψε το σχέδιο. Γι' αυτό και το 2021 έχουμε την πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο rebound στην οικονομία και καλύψαμε, είμαστε μια από τις μόνες χώρες στην Ευρώπη, τρεις χώρες το καταφέραμε, να καλύψουμε όλη τη ζημιά του 20 μέσα ένα χρόνο, το 2021 και να πάμε το 2022 στο συν 6 που σας είπα. Αλλά αυτό μας δέμευσε πόρους και χρόνο. Έτσι μας έβγαλε λίγο από το βηματισμό μας. Κάναμε πράγματα για την ιδιωτική ασφάλεια αυτή την τετραετία, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο λόγος που είπα ζηλεύω τους ασφαλιστές είναι γιατί εφόσον συνεχίσουμε να έχουμε μια φιλελεύθερη επιχειρηματικά φιλική κυβέρνηση, που καταλαβαίνει τι θα πει η ιδιωτική ασφάλεια και πόσο χρήσιμη είναι για την ανάπτυξη της οικονομίας γενικότερα, όχι μόνο για τον κλάδο των ασφαλιστών. Η ασφάλεια παρέχει ασφάλεια στην οικονομία. Παρέχει κεφάλαια στην οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Η Ελλάδα παραμένει πολύ κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν απλώς φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο με τα κίνητα που θα θεσπίσουμε, θα έχετε πολλή δουλειά τα επόμενα χρόνια. Σε μια άλλη συνάντησή σας με τους ασφαλιστές είχατε πει ότι κάνετε διαχείριση πραγματικότητας και οι ασφαλιστές διαχείριση πραγματικότητας κάνουν και στο σεισμό και στις φυσικές καταστροφές και στην υγεία. Δεν έχουν γίνει πολλά. Είχατε πει επίσης ότι συνήθως ένας πολιτικός κρατάει για το τέλος της διακυβέρνησης καμιά φορά να δώσει κάτι. Μήπως είναι η ώρα να ακούσουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή. Για να είμαστε δίκαιοι, ηρεμήσαμε και καθόλου. Αντικειμενικά τώρα. Όταν τελείωνε η πανδημία, ξεκίνησε ο πόλεμος. Μετά τον πόλεμο, ξεκίνησε ο πληθωρισμός. Μετά τον πληθωρισμό, τα μιλάγαμε στην αρχή του δυστύχημα. Δηλαδή δεν έχουμε μείνει και καθόλου να κάνουμε έτσι μια ήρεμη κανονική διακυβέρνηση.
πιστεύω θα έχουμε την ευτυχία στη δεύτερη μας τετραετία. Να θυμίσω ότι είχατε πει για τις φυσικές καταστροφές που όντως κάνατε μία κίνηση. Έχουμε ετοιμάσει και πολύ μεγαλύτερη κίνηση με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πρέπει να φτιάξει εργαλείο συγκεκριμένο, περιμένουμε να το θεσμοθετήσουμε. Και θα παίξει μεγάλο ρόλο η Αναπτυξιακή Τράπεζα στον κλάδο των ασφαλιστών, στον ασφαλιών την επόμενη τετραετία. Μάλιστα. Να ρωτήσω λοιπόν τώρα γιατί και οι ασφαλιστές μεταξύ των υπόλοιπων πολιτών να σας δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί καταφέραμε να τηρήσουμε το σύνολο των προεκλογικών μας δεσμεύσεων υπό τις πλέον αντίξωες συνθήκες. Είναι τόσο απλό. Είπαμε, θα μειώσουμε τον ένφια, τον μειώσαμε. Θα μειώσουμε τις ασφαλιστικές φορές, τις μειώσαμε. Θα μειώσουμε τους φόρους, τους μειώσαμε. Αυτό το κάναμε ενώ θα είχαμε πολλές δικαιολογίες για να μην το κάνουμε. Θα κάνουμε Ελλάδα μια επιχειρηματικά φιλική χώρα. Την κάναμε. Θα φέρουμε επενδύσεις. Τις φέραμε. Θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Τις κάναμε. Θα βελτιώσουμε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Έγινε. Εγώ δεν καταλαβαίνω στα αλήθεια. Γιατί κάποιο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία και διάκοπε το 19 να τον ψηφίσει σήμερα. Εντάξει, καταλαβαίνω μπορεί κάποιο να έχει κουραστεί, ναι, μου το άρεσε κάποιο δήλωση που έκανα εγώ, να έχει στραχωρηθεί πάρα πολύ με το δυστύχημα. Προφανώς που είναι το πιο συγκλονιστικό που συνέβη στο διάστημα, καμία αμφιβολία. Αλλά αν το έχει ψύχρεμα, τι από αυτά που σκεφτήκαμε δεν κάναμε. Αν πιστεύετε ότι έχετε κάτι καλύτερο, ψηφίστε τον καλύτερο. Δημοκρατία έχουμε. Πάντως, εγώ αν ήμουν ασφαλιστής, δεν θα το ρίσκαρα. Να είμαι ειλικρινής. Να κλείσουμε με ένα θετικό μήνυμα όσο αυτό μπορεί να γίνει σε αυτές τις μέρες. Θέλω να προσευχηθώ στον κόσμο ότι αυτή την κατάθλιψη που όλοι αισθανόμαστε, γιατί η αλήθεια είναι πως κανένα μας δεν έχει συνέλθει. Σηκωνόμαστε το πρωί από το κρεβάτι και αισθανόμαστε ένα βάρος. Έχει χαθεί το κέφι να πας στο γραφείο για δουλειά σε όλους τους Έλληνες. Όχι σε εμάς πρωθυπουργούς, όλους. Θα κάνουμε το πάνω για να επαναφέρουμε την καλή ψυχολογία και να ξαναδούμε ασφάλεια στον κόσμο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για το πρόγραμμα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.